Επίθεση στην κυβέρνηση για την πώληση της αγροτικής τράπεζας στην Πειραιώς εξαπέλυσε από τη Λάρισα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γελαλής, κάνοντας λόγο για σκανδαλώδη εκποίηση. Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση και την ενίσχυση της ΑΤΕ με 4,3 δις ευρώ όπως είχαν υποσχεθεί και όπως έχουν κάνει στις ιδιωτικές τράπεζες, θα πληρώσει τους επιχειρηματίες της Πειραιώς για να δεχτούν να αγοράσουν την ΑΤΕ. Είναι το δωράκι αυτό το οποίο ονομάζουμε, ας πούμε, διαφορά του ενεργητικού και του παθητικού της αγροτικής τράπεζας. Ο κύριος Προβόπουλος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από την κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι ή θα έπρεπε το δημόσιο να ενισχύσει την αγροτική τράπεζα με 10 δις ευρώ ή να την κλείσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, γιατί μέχρι σήμερα προέβαλε άλλους ισχυρισμούς, όπως η τράπεζα, ότι η τράπεζα δεν προτείνει κάποιο σχέδιο για να καλύψει την κεφαλαιική επάρκειά της, καθώς και την αναδιάρθρωση της αγροτικής τράπεζας. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τόνισε οι αγρότες θα χάσουν ένα από τα βασικά στηρίγματά τους και επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση θα τους βρει απέναντι σε αυτή την πολιτική της. Θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα ανατρέψουμε. Δεν δεχόμαστε αυτή την πώληση της αγροτικής τράπεζας. Είναι μια εγκληματική τράπεζα και θα προσπαθήσουμε να την ανατρέψουμε. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμησε σχετική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά στις 14 Ιουνίου του 2012. Η αγροτική τράπεζα είναι ένας δημόσιος τραπεζικός πυλώνας που δεν πρέπει να κλείσει. Γιατί μέσα της έχει εγγυήσεις αγροτικής γης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της και δεν πρέπει να μείνει χωρίς χρηματοδότηση. Το έχει κάνει στις 14 Ιουνίου του 2012, από ό,τι λέει εδώ η εφημερίδα Αντώνη Σαμαράς. Οι αγρότες θα εναντιωθούν, σημείωσαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας τιμή συμμετοχή τους αυτή την ώρα σε κινητοποιήσεις, στο γεγονός ότι έχουν αυξημένες γεωργικές ασχολίες.